Ο αθλητής στον οποίο θα δώσουμε την καλησπέρα μας, που σήμερα ανανέωσε τη συνεργασία του με τον βολεϊκό Ηρακλή και είμαστε νομίζω όλοι χαρούμενοι γι' αυτό, με είχε αναγκάσει πέρυσι περιγράφοντας τον ημιτελικό με το Φίνικα Σύρου, όταν και αποτέλεσε, ακόμα το πιστεύω, το κλειδί της νίκης για εκείνο το μάτς, να παίξω λίγο εισαγωγικά με το επίθετό του και να λέω στον αέρα «Χείρας, χείρας». Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είσαι καλά? Είμαι πολύ καλά. Να σου πω την αλήθεια, ξεχάστηκα και εγώ με την ώρα και ήμουν στη θάλασσα με την οικογένεια. Ζητώ συγγνώμη. Μας πρόλαβαν λίγο οι εξελίξεις στο ποδόσφαιρο τούτη την ώρα, οπότε πήγε λίγο πίσω. Κανένα πρόβλημα. Εύχομαι να περνάς καλά με την οικογένειά σου και να απολαμβάνεις τα μπάνια σου. Συγχαρητήρια για την παραμονή σου στην ομάδα και εύχομαι και πολλές φορές να μας αναγκάσεις όταν θα είμαστε στον αέρα σε παιχνίδια του Βολεϊκού Ηρακλή να τραγουδάμε έτσι το όνομά σου, γιατί βολεύει και το επίθετο, ξέρεις, με το γνωστό σύνθημα. Ναι, το έχω διαπιστώσει και από σένα και με την Ήκρα που στυλάζεις από Ηρακλή. Έχει συμβεί κάτι ανάλογο. Είναι εύκολο, βάζεις ένα χ μπροστά και τελείωσε. Ναι. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, αλήθεια. Ναι, πες μου, παρακαλώ. Είναι πολύ ευχάριστο να ακούσω από ανθρώπους που δίνουν το έναυσμα για τους αθλητές να φωνάζουν το όνομά σου και ειδικά όταν το συνδυάζουν και με το όνομα της ομάδας. Mm-hmm. Δεν θα πω πώς αισθάνεσαι, θα πω πόσο κράτησε η σκέψη σου σε συνδυασμό με τη συζήτηση που είχες με τους διοικούντες και με τον προπονητή για να τα βρείτε και να συνεχίσει την ομάδα. Ήταν πολύ γρήγορο η όλη κουβέντα μας. Μετά την περσινή συνεργασία μας από το μισό και μετά της χρονιάς και την χαρά που μου έκανε η Ηρακλής να ενταχθώ στο δυναμικό του πέρυσι, πιστεύω ότι έδωσα το καλύτερο μου αυτό όπου χρειάστηκε και θα συνεχίσω να το κάνω και για την επόμενη χρονιά, που μου δώσαν την ευκαιρία, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, να πάρω μια θέση ξανά στην ομάδα και αυτή τη φορά από την αρχή της χρονιάς να δείξω το πραγματικό πρόσωπο που μπορώ να δείξω. Μιας και το λες και μου δίνεις ωραία πάσα, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρίας για σένα να δουλέψεις ακόμα περισσότερο, γνωρίζοντας ότι έχεις τον ίδιο προπονητή με πέρυσι, σε ξέρει και τον ξέρεις, ότι έχεις κάποιους από τους περσινούς συμπαίκτες ήδη έχουν ανανεωθεί, ο Προύσαλης, ο Μπουράκης, θα υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα. Και ότι αυτό που ακριβώς είπες και έχεις απόλυτα δίκιο, ότι έχω πλέον και την προετοιμασία μπροστά μου και τα φιλικά, να είμαι απόλυτα έτοιμος εν ώψη της νέας σεζόν. Καταρχήν είναι μεγάλη υπόθεση, πέρα από τον προπονητή που σίγουρα είναι καλό πράγμα να δουλεύεις ξανά με τον ίδιο προπονητή, είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις για πασέρ στην ομάδα σου τον Κώστα τον Προύσαλη. Ξέρουμε όλοι ότι ο Κώστας είναι ένας από τους καλύτερους προσαδόρους που έχουν περάσει στο ελληνικό πρωτάθλημα, Έλληνας προσαδόρος που έχει περάσει στο ελληνικό πρωτάθλημα και έχει ακόμα και στην ηλικία του έχει να δώσει. Και ειδικά σε νέα παιδιά και να βοηθήσει ακόμα περισσότερο όχι μόνο την ομάδα του αλλά και τον κάθε αθλητή ξεχωριστά. Είναι μεγάλη υπόθεση και είμαι πολύ χαρούμενος που θα ξανασυνεργαστώ με τον Κώστα και με τον coach και με τον Μπουράκη τον Αντώνη που είναι χαρά να έχει τέτοια νεανικά παιδιά δίπλα σου να σου δίνουν ενέργεια και πάθος και μακάρι να σιγά σιγά να ακούσουμε και τα υπόλοιπα ονόματα που θέλουμε να ακούσουμε για να έχει ο Ηρακλής ένα πολύ καλό δυναμικό και φέτος. Πέρυσι βρέθηκες κοντά στο να πάρεις τίτλο, γιατί δεν ήθελε πολύ, κοντά ήσασταν στο τελικό του κυπέλου στην Ιεράπετρα. Φέτος τι έχεις στο μυαλό σου, τι θέλεις να κάνεις με τον Ηρακλή και προσωπικά και συλλογικά, συνολικά. Είμαι άνθρωπος που θέλω κάθε φορά να πάω ένα βήμα παραπάνω. Πέρυσι ήταν πολύ, πολύ ευχάριστο ότι βρεθήκαμε στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Θέλουμε σίγουρα κάτι ανάλογο και για τη φετινή χρονιά. Και αν σκεφτείς ότι θέλουμε ένα βήμα παραπάνω, ένα βήμα παραπάνω είναι ο τίτλος. Ναι. Σίγουρα θέλω ένα τίτλο. Θέλω ένα τίτλο όπως όλοι οι αθλητές θέλουν τίτλους, έτσι και εγώ. Και αν σκεφτείς ότι παραμένω στον Ηρακλή και θέλοντας ένα βήμα παραπάνω, αυτό που σου είπε στο μυαλό είναι ένα τίτλος. Εκτός αυτού είναι και το πρωτάθλημα, είναι και το League Cup, είναι αρκετές οι διοργανώσεις. Σίγουρα θέλουμε το κάτι παραπάνω.
είτε αυτό είναι μία θέση, είτε είναι δύο θέσεις, είτε ένα τίτλος, σίγουρα το κάτι παραπάνω. Με όπλο τη μίκρα, όπως και πέρυσι. Δεν το συζητώ. Το είπα και πέρυσι στην συνέντευξή μου, θα το πω ξανά και φέτος. Έχω βιώσει τη μίκρα σαν αντίπαλος, την έχω βιώσει... Το θυμάμαι, το είχαμε συζητήσει εδώ στον αέρα όταν ήρθες στην ομάδα, ναι. Ναι. Το έχω βιώσει και σαν παίχτης της ομάδας. Είναι μεγάλο ατού για τους παίχτες της ομάδας όταν υπάρχει αυτός ο κόσμος μέσα στη μίκρα, αυτό το κλίμα. Και είναι σίγουρα πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε αθλητή να την έχει αντίπαλο αυτή την κερκίδα. Μακάρι να συνεχίσουν αυτά τα παιδιά, αυτός ο κόσμος να είναι τόσο θερμός, τόσο ευχάριστος και με αυτό το πάθος να δίνει ενέργεια στην ομάδα και την φετινή χρονιά, που σίγουρα το χρειαζόμαστε, σίγουρα το χρειάζεται όλους οι Ηρακλείς. Θέλω να σου πω και πάλι συγχαρητήρια και να είσαι γερός, υγεία πάνω απ' όλα, να απολαύσεις τις διακοπές σου όσο αυτές κρατήσουν. Ξανά ζητώ συγγνώμη γιατί σε καθυστέρησα χρονικά. Και τέλη Αυγούστου το ραντεβού, κάπου εκεί. Τέλη Αυγούστου το ραντεβού, ναι. Θα τελειώσουν οι διακοπές μας τότε και θα ξεκινήσουμε τα κεφάλια μέσα. Ωραία. Να ξεκινήσουμε την προετοιμασία για να φέρουμε την Ηρακλή εκεί που θέλουμε. Να είσαι καλά, ό,τι καλύτερο, Αλέξανδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να είσαι καλά.